Μια ιδιαίτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Anais Musical Restaurant Bar από το Τμήμα Γυναικών Τοπικής Οργάνωσης Καλαμάτας της Νέας Δημοκρατίας. Στην φετινή εκδήλωση ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσίασε το αντικείμενο της συζήτησης που ήταν οι νέοι και η επιστροφή τους στην χώρα μας. Στο ραντεβού μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχει τη δική του ιστορία. Να θυμίσω ότι εδώ ήταν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας τη δεκαετία του 1980. Από καρδιάς να ευχαριστήσω τη σύζυγο του δικού μας πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, την κυρία Γεωργία Σαμαρά, που πάντα είναι δίπλα μας, μας στηρίζει και λαμπρύνει με την παρουσία της στις εκδηλώσεις μας. Βλέπω ότι έχω ενθουσιαστεί, δεν περίμενα να δω τόσες όμορφες και τόσες δυναμικές γυναίκες μαζεμένες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκεντρωθώ πολύ πιο πολύ. Να μιλήσω για ένα θέμα που μας αφορά όλους, αφορά εμάς, τις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, για το οποίο, ξέρετε, ως μητέρα τριών παιδιών έχω, ας πούμε, ειδικές γνώσεις, γιατί θεωρώ ότι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι γονείς, δυστυχώς εκπαιδεύουμε οικονομικούς μετανάστες. Ωστόσο, δεν θέλω να είμαι καθόλου απεσιόδοξη, γιατί είναι τόσο θετικό το κλίμα μέσα και θεωρώ επίσης ότι έρχεται η πολύ μεγάλη αλλαγή στη χώρα, η οποία θα δώσει ένα νέο μήνυμα. Ένα μήνυμα ελπίδας ότι που θα λέει «Παιδιά, γυρίστε πίσω να βοηθήσετε κι εσείς στην Ελλάδα που ξεκινάει». Κεντρική ομιλήτρια ήταν η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελένη Παναγιωταρέα, ενώ και φέτος το παρόν έδωσε η γυναίκα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία Σαμαρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω αυτή τη στιγμή, γιατί έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, πραγματικά, με αυτά τα παιδιά, με τον αγώνα που δίνει το κάθε παιδί στη χώρα που βρίσκεται και με το γεγονός ότι νιώθω ότι ξεκινάει η καμπάνια και οι ευχές είναι παγκόσμιες. Από το Ντουμπάι μέχρι το Σινικό Τείχος. Οπότε είμαι ευγνώμων. Επίσης θέλω να σας πω ότι η καμπάνια μου ουσιαστικά ξεκινάει από την Καλαμάτα, από εδώ σήμερα, οπότε θέλω να με ευχηθείτε καλή επιτυχία. Οι δομές της παιδείας, η κατάργηση της αριστείας, η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης οθούν συνεχώς τα παιδιά μας στο να φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι τουλάχιστον ειρωνικό ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος για να μιλήσει πώς και να πει ότι το brain drain θα γίνει brain gain. Θεωρώντας ότι μέσω πόρων που θα δώσει στην έρευνα θα γυρίσουν οι νέοι για να ενισχύσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν έχει υπάρξει βέβαια αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Ίσα-ίσα μπορεί κανείς να πει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, παρόλο που έχει βγει από το μνημόνιο. Η Ελλάδα σήμερα έχουν παγώσει τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει στη λύση προβλημάτων που χρονίζουν.